Η 9η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας σε μια προσπάθεια ανάδειξης του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Είναι η ταυτότητά μας, ο πολιτισμός μας. Και πολύ φοβάμαι ότι αν παραμείνουμε μόνο σε επετειακές εκδηλώσεις, την επόμενη μέρα ξεχνάμε την ποιότητα του νεοελληνικού λόγου που πρέπει να καλλιεργούμε με αγάπη και πάθος. Παρότι η ελληνική γλώσσα ομιλείται 4.000 χρόνια και γράφεται 3.500, είναι πολλοί εκείνοι που ακόμη και σήμερα δεν την γνωρίζουν καλά. Τουλάχιστον 4.000 χρόνια μιλιέται ζωντανά και συνεχίζει να μιλιέται. Αυτό το μεγαλείο της διαχρονίας της γλώσσας, της διαχρονικότητάς της, δεν το έχουν άλλες γλώσσες, με εξαίρεση δύο διαλέκτους από την Κίνα. Βέβαια υπήρχαν αρχαιότερες γλώσσες, αλλά χάθηκαν. Εμάς η ελληνική γλώσσα διατηρείται με την ίδια ζωντάνια και εκφραστική πληρότητα και αυτό είναι πράγματι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Αυτό που θέλω να πω με τη γλώσσα είναι ότι τη γλώσσα δεν την ξέρει κανείς και πολλά πράγματα δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ακριβώς θα πρότεινα εγώ στους τηλεθεατές μας κάθε μέρα έστω 5 λεπτά να ανοίγουν ένα λεξικό, να διαβάζουν ένα μικρό λήμα σαν να είναι ένα ποίημα, να βελτιώνεται και η ποιότητα του λόγου τους και να βλέπουν την ομορφιά της γλώσσας μας στην πράξη με την κωδικοποίηση των σημασιών. Πολλές και σημαντικές οι τομές στην ελληνική γλώσσα που έγιναν κατά τη διάρκεια των 200 χρόνων από την απελευθέρωση της χώρας. Για να δείξουμε τι έγινε μέσα στα 200 χρόνια ανεξαρτησίας και δείχνω τις τομές που έγιναν. Η ελληνική γλώσσα στα 207 χρόνια πραγματικά είχε μια εντυπωσιακή εξέλιξη, έδειξε τη δύναμή της, ενώ ήταν στην ουσία μια σειρά διαλέκτων και ιδιωμάτων, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν οι άνθρωποι από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη και η Βαβυλωνία του Βυζαντίου το δείχνει αυτό με πόσο όμορφο τρόπο γελάνε οι άνθρωποι βλέποντας ότι αλλιώς μιλάει ο Κύπριος, ο Κρητικός, ο Μακεδόνας. Λοιπόν, από αυτή τη διαλεκτική ποικιλομορφία φτάσαμε σε μια ενιαία ελληνική γλώσσα. Η καθαρεύουσα συνέβαλε και αυτή στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα, αλλά η δύναμη της γλώσσας είναι ο προφορικός λόγος και ο λαϊκός λόγος και ο Διονύσιος Σολωμός γι' αυτό έχει μείνει αθάνατος, διότι τι έκανε. Πήρε τη γλώσσα του λαού και το δημοτικό τραγούδι και τα έργα της κριτικής λογοτεχνίας της ακμής και δημιούργησε εκ του μηδενός λογοτεχνική γλώσσα. Γι' αυτό σήμερα που είναι η επέτειος του θανάτου του είναι και μια ωραία υπόμνηση για την ομορφιά της γλώσσας μας.